για να τιμηθούν οι αρχαίοι πεσόντες, αγνοούμενοι και πολεμιστές της τουρκικής εισβολής στο μαρτυρικό νησί το 1974. Στην κατάμεστη αίθουσα του Άλμπα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για την κυπριακή τραγωδία, προκειμένου να τιμηθούν από την Εσιεπίνη οι αρχαίοι πεσόντες, αγνοούμενοι και πολεμιστές της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Με αυτή την εκδήλωση να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής σε ανθρώπους που έδωσαν πολύ περισσότερα από όσα μια εκδήλωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να αναγνωρίσει. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν, που άφησαν πίσω τους οικογένειες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είδαν το χάρο με τα μάτια τους, που τραυματίστηκαν, που για πολλούς οι μνήμες αυτές άφησαν τραύματα ψυχής. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν η ένωση αυτών με τη σημερινή της εκδήλωση θέλει να τους πει ότι δεν τους ξέχασε. Και δεν θα τους ξεχάσει ποτέ. Και επειδή για να κάνουμε και μια αυτοκριτική ως Έλληνες, πολλές φορές αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα ξεχνάμε. Την κεντρική ομιλία έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ, δημοσιογράφος Θανάσης Μπαπανέβας, ο οποίος με μεστό και περιγραφικό τρόπο παρουσίασε το χρονικό της τουρκικής εισβολής στο μαρτυρικό νησί το 1974. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με το Σύνδεσμο Αχαΐας Κύπρου, Αχαιών Ακτή, και ο πρόεδρος Αναστάσιος Στασής υπογράμμισε πως οι πολεμιστές της Κύπρου ξεχάστηκαν από την πολιτεία. Έχω ξαναπεί ότι στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που ζούμε, γεγονότα της καθημερινότητας καθιερώνονται ως επέτειοι, ενώ η τραγωδία της Κύπρου και η κατοχή στην Κύπρο έχει περάσει στη λύθη και στην άγνοια. Την συγκίνησή του για την εκδήλωση εξέφρασε και ο πρέσβης της Κύπρου μιλώντας παρευρισκόμενους. Αυτή η Λέλλαβα μέχρι σήμερα έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες προσωπικές για τον καθέναν από εσάς που είτε έχασε δικούς του ανθρώπους, είτε οι δικοί του άνθρωποι αγωνούνται μέχρι σήμερα, είτε επιστρέφοντας από αυτήν τη Λέλλαβα, κουβάλισαν για χρόνια στο μυαλό και στη ψυχή τους σειρά συνεπειών οι οποίες τους δυσκολεύουν καθημερινά, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα. Δύο είναι οι αρχαίοι αγνοούμενοι της κυπριακής τραγωδίας. Ο ταγματάρχης Καντούνας Νικόλαος από την Πάτρα, ο οποίος αγνοείται από τις 31 Οκτώβρου του 1974, οπότε τραυματίστηκε μαχόμενος στην περιοχή της Κερίνιας, και ο Λοχίας Γρίβας Χρήστος από την Πάτρα, ο οποίος αγνοείται από τις 16 Οκτώβρου του 1974 από το στρατόπεδο Ελβίκ.